στην κυρία Αλεξάνδρα να την καλημερίσουμε και σήμερα. Κυρία Αλεξάνδρα μου, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πώς είστε σήμερα? Μιλήσαμε τελευταία φορά την Παρασκευή. Έχει χειροτερέψει η κατάσταση, είναι η ίδια εκεί που είστε? Ψυχολογικά κάθε μέρα χειρότερα. Μιλάω για μένα, για τους άλλους, γιατί εγώ είμαι μέχρι τώρα κλειστή στο σπίτι. Χτες απαγορευόταν να βγαίνεις έξω. Μέχρι σήμερα τις 8 τα μαγαζιά κλειστά. Τώρα αυτή τη στιγμή που με παίρνετε ακούω θόρυβο που δείχνει που άνθρωποι πρέπει να τρέχουν να κρύβονται στο υπόγειο. Ναι. Δεν θα πάω γιατί είναι από μένα μακριά και δεν έχουν εκεί ούτε σκαμπιά ούτε τίποτα. Στο τσεμέντο να κάθομαι. Δεν μπορώ και πολλή ώρα να στέκομαι. Γι' αυτό είμαι μέσα στο σπίτι μου. Άρα είστε στο σπίτι σας, θέλετε να βγείτε έξω για να πάρετε κάποια πράγματα, ωστόσο είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι και σας λένε ότι θα πρέπει... Να βγαίνω έξω με κάρτα να βγάλω λίγο χρήματα από την τράπεζα. Μάλλον είναι κλειστά τα αυτόματα όλα αυτά. Έτσι και λιώς η ψωμή να αγοράζω ή δίπλα εδώ στο διπλανό σπίτι είναι η μαγαζί. Κυρία Αλεξάνδρα, είχα σκοπό σήμερα να βγω, ας πούμε. Ναι. Κυρία Αλεξάνδρα, μας είπατε πριν από λίγο ότι σας λένε να παραμείνετε στα σπίτια σας και όσοι να παραμείνουν στα καταφύγια. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κι εσείς προτιμάτε να μείνετε για την ασφάλειά σας στο σπίτι, να μην βγείτε έξω, γιατί είναι λίγο έκριθμη η κατάσταση, αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, όταν ρίχνουν οι ρακέτες, εγώ δεν θα βγω έξω. Αν ακούω ηρεμία, εγώ θέλω ένα τέταρτο να τρέχω να τονίζω κάτι και να επιστρέφω. Αν δεν έχω τέτοια δυνατότητα να κάθομαι, γιατί για 5-10 μέρες τρόφιμα έχω. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να δείτε ότι είναι ασφαλές και μετά να βγείτε από το σπίτι σας. Ναι, λοιπόν, ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί που είστε, μας είπατε και τις προηγούμενες συνδέσεις μας, ότι προς το παρόν δεν συμβαίνει κάτι, σωστά? Εκεί που είστε εσείς. Εγώ που είμαι, απέναντι είναι ένα σπίτι, πολυκατοικία. Ένα αερόφος, το δικό μου είναι πολυκατοικία, ένα αερόφος. Εγώ δεν βλέπω κάτι φως ή δεν ξέρω τι, γιατί ας πούμε είναι κλειστό. Αλλά ακούω μπάμπου. Από μακριά ούτε δεν καταλαβαίνω από ποια πλευρά. Από πού έρχεται, από πού έρχονται. Και συνέχεια βάλουμε αυτό το θόρυβο να είναι για να ειδοποιούν που ας πούμε επικίνδυνο είναι αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι που το βράδυ κοίταξα στο παράθυρο. Απέναντι σπίτι που είναι 200 διαμερίσματα, είναι φως στα 3 παράθυρα. Αυτό σημαίνει που άνθρωποι έφυγανε. Έφυγα. Στην επόμενη πολυκατοικία, 3 παράθυρα έχουν φως, ρεύμα στα παράθυρα. Στο δικό μου τα παράθυρα σκοτεινά. Και τώρα θα λέω, δεν είναι ψυχολογικά καλά, να νιώθεις που είσαι μόνη σου. Και κάλεσα την αστυνομία, λέω, δοκιμάζω κάποιος ζωντανός, είναι και λειτουργεί, δεν το σηκώνουν. Και είδα το βίντεο που άνθρωποι τραβήξανε, σας είχα στείλει, στην πολυκατοικία στο 7 ώρα που περπατάει έτσι στο μπαλκόνι από ένα διαμέρισμα στο άλλο διαμέρισμα ο κλέφτης. Και απέναντι η γυναίκα που τον τράβηξε βίντεο φωνάζει, όχι, 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 τι γίνεται. Και φοβάμαι να μένω και στο σπίτι μου με τέτοια κατάσταση. Κατάλαβε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι λέτε. Δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει, κυρία Αλεξάνδρα μου, πραγματικά. Θα σας πω για την κατάσταση στα ελληνικά χωριά που μένει ο αδερφός μου. Ναι, ναι. Τρίτη μέρα δεν έχουμε μιλήσει γιατί ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα δεν έχει. Κάθεται στο υπόγειο μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ανησυχούμε. Διαβάζω μέσα στο Viber, οργανώσανε ομάδα αυτή που είναι από το Μπουγάς και κάθε ένας ρωτάει τι κάνει αυτός και αυτός. Και κάποιος αν έχει πληροφορίες γράφει που εκεί δεν έπεσε βόμβα εκεί στο δρόμο που είναι το σπίτι τους.
ας πούμε. Με τέτοιο τρόπο καταλαβαίνω από το χωριό μου που είναι το μητρικό μου σπίτι και που μένει ο αδερφός μου, ας πούμε το σπίτι είναι ακόμη στέκεται γύρω. Ό,τι ακόμη είναι καλά. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, ότι μαθαίνετε από εδώ και από εκεί τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν μπορείτε να έχετε επικοινωνία. Κυρία Αλεξάνδρα μου, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλύτερες μέρες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.